Έχω χτυπήσει στο πρόσωπο μέχρι χτυπήσει, στο κούτελο. Αλλά πιο πολύ ήταν η ζώνη που μου βάλανε και με σφίξανε και έχασα τις αισθήσεις μου. Ο 58χρονος αυτοκινητιστής δεν μπορεί να πιστέψει ακόμη πώς βγήκε ζωντανός από τον νυχτοκάματο του τρόμου που του επεφύλασε η κούρσα από τις μοίρες στο Πετροκεφάλι το βράδυ της Τετάρτης. Οι δύο νεαροί Ρουμάνοι, αφού τον ανάγκασαν να κινηθεί σε ερημικό σημείο στην περιοχή του αναδασμού, άρχισαν να τον απειλούν και να τον χτυπούν ζητώντας χρήματα. Στο αποκορύφωμα της επίθεσης που δέχτηκε, τον έσυραν έξω από το ταξί, όπου επιχείρησαν να τον πνίξουν με μια ζώνη, ενώ ο δεύτερος τον χτυπούσε με ένα σφυρί. Σταματήσαμε εκεί και μου βάλε ο άλλος και μου κάνει το ξέρω εγώ να με χτυπήσει με το μανάρι. Βγαίνει ο άλλος από πίσω και με πιάνει με τη ζώνη στο λαιμό, μέσα και μέχρι που. Λογικό ήταν να χάσω τις αισθήσεις μου αφού με έκλειψε. Οι δύο Ρουμάνοι πίστευαν ότι υπήρχαν και άλλα χρήματα και η κατάληξη του εφιάλτη θα ήταν διαφορετική για τον 58χρονο εάν μια γυναίκα δεν περνούσε τυχαία με μοτοσυκλέτα για να εντοπίσει το θύμα πεσμένο στο έδαφος σε λιπόθυμη κατάσταση. Τυχώς γιατί... που περνούσε η γυναίκα εκεί και είδε την κατάσταση και πήγε ειδοποίηση από πάνω το χωριό, δεν λέτε, ναι. Και ήρθαν από πάνω από το Πετροκεφάλι, ήρθαν 60 άτομα και με τον άρχνε ο ένας φύγει, αλλά τελικά τον πιάσανε τον ένα, τον άλλο τον πιάσανε χθες το βράδυ. Χθες τη νύχτα και λίγο πριν εκπνεύσει το αυτόφορο, αστυνομικοί του τμήματος Φεστού, που είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό από την πρώτη στιγμή για να συλλάβουν και το δεύτερο ληστή, τον εντόπισαν να κρύβεται σε ένα χάλασμα στο Πετροκεφάλι όπου τον συνέλαβαν. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και οι δύο οδηγήθηκαν το πρωί στο δικαστικό μέγαρο για να απολογηθούν. Οι κατηγορούμενοι μετέφεραν ο ένας τον άλλο την ευθύνη για το σκηνικό της ληστείας και τον τραυματισμό του 58χρονου. Η απόφαση εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών ήταν κοινή, καθώς και οι δύο προφυλακίστηκαν. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε όμως και ο 33χρονος Ρωμά, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Χερσονήσου λίγη ώρα μετά τον τραυματισμό του ηρωικού υπαλλήλου, ο οποίος προσπάθησε να σταματήσει τη ληστρική επιδρομή που εξελισσόταν στο ξενοδοχείο στο οποίο εργαζόταν. Ο εργαζόμενος γαντζώθηκε πάνω στο φορτηγάκι, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η Κρήτη TV και στο οποίο οι δύο Ρωμά φόρτωσαν το μηχάνημα που πήραν. Ο 33χρονος οδηγός όμως με επικίνδυνους ελιγμούς κατάφερε να τον πετάξει στο έδαφος και να τον τραυματίσει σοβαρά, καθώς αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση για να αποκατασταθούν τα κατάγματα που υπέστη. Η προφυλάκησή του συνοδεύτηκε από τις έντονες αντιδράσεις των συγγενών του νεαρού Ρωμά, ο οποίος έφτασε στο σημείο να διαλύσει το φορτηγάκι του λίγο μετά την κλοπή για να μην τον εντοπίσουν οι αστυνομικοί του τμήματος Χερσονήσου, χωρίς όμως να τα καταφέρει.